Πάει πολύ καλά αυτό το μέτρο, η λεγόμενη επιστρεπτική αποκατοχή. Ρεκόρ συμμετοχών. Ένα χαμηλότοκο δάνειο ουσιαστικά είναι από το δημόσιο προς επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες για να αντιμετωπίσουν την κρίση. Λοιπόν, έτσι. Ο τέταρτος κύκλος που βρίσκεται σε εξέλιξη αριθμεί ήδη περίπου 390.000 αιτήσεις, κοντά στις 400.000 αιτήσεις. Έχουν ήδη εγκριθεί 320.000 αιτήσεις. Λίγη προθεσμία στις 30 Νοεμβρίου, αλλά θεωρείται δεδομένο, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι θα δοθεί κάποια παράταση από το Υπουργείο Οικονομικών. Διότι μέχρι τις 9, μάλλον. Μέχρι τις 9 Δεκέμβρη, προφανώς, γιατί πηγαίνει πολύ καλά. Ενώ είχαν προϋπολογίσει 1,2 δισεκατομμύρια στο Υπουργείο Οικονομικών, λόγω της επιτυχίας έχουν ανεβάσει το σχετικό ποσό, θα είναι περίπου στο 1,8 δισεκατομμύρια. Τι καταλαβαίνω τώρα εγώ, τις 5 που θα ήταν τώρα μέσα στο 2020 ήταν 600 εκατομμύρια. Άρα τα πήρανε και τα κάνανε στην 4. Ενοποίησαν την 4 και την 5. Ακριβώς. Ενοποίησαν την 4 και την 5. Λοιπόν, το μέσο ποσό που δίνεται. Και ούτως ή άλλως θα καθυστερήσει και η επόμενη επιστρεπτή. Δηλαδή θα πάει Ιανουάριο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δοθούν κάποια χρήματα μέσα στο Δεκέμβριο επιπλέον από αυτό του Νοεμβρίου. Ναι. Σωστό. Το μέσο ποσό της επιστρεπτέας του τέταρτου κύκλου είναι περίπου στις 4.800 ευρώ και όπως είπε και η ΦΕΗ, το μισό δεν επιστρέφεται. Αρκεί βέβαια να μην προχωρήσει κόστα σε απολύσεις, νομίζω, η επιχείρηση που τα παίρνει. Ο όρος είναι να μείνει ο ίδιος αριθμός εργαζομένων. Μέχρι το Μάρτιο. Δεν λέει ρητά να μείνουν οι ίδιοι εργαζόμενοι, αλλά. Να καταγγείλουν σύνορα και να προσλάβουν έναν άλλον, εννοείς. Εγώ αυτό καταλαβαίνω διαβάζοντάς το. Εξαιρεί βέβαια. Το επίπεδο απασχόληση. Αυτούς που είναι ορισμένου χρόνου συμβασιούχοι και λίγη σύμβαση. Εκεί λέει ότι όταν τελειώσει μια σύμβαση δεν υποχρεούσε να τον επαναπροσλάβεις. Και βέβαια κάνει το εξής. Έρχεται και λέει, αν η ίδια επιχείρηση που τώρα παίρνει επιστρεπτέα έχει σήμερα 4 εργαζομένους και το Μάρτιο που ήταν η πανδημία η αρχική είχε 2 εργαζομένους. Μετράμε ως απαραίτητο να κρατήσει τους δύο. Άρα δηλαδή βλέπει ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες αυξήσαν εργαζομένους από το Μάρτιο και μετά τους βάζει ένα χαμηλότερο. Κάτι πήγε να πει και η κυρία Ρουμπάκου. Έλλη, τι έλεγες? Ναι, ουσιαστικά η βασική προϋπόθεση είναι να διτηρηθεί το ίδιο επίπεδο εργαζομένων μέχρι 31 Μαρτίου του 2021. Αυτή είναι η βασική προϋπόθεση. Και πολύ σημαντικό είναι ότι αυτή η καταβολή θα είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και σωστό. Δεν συμψηφίζεται. Σωστό, σωστό. Και επίσης διευκρινίστηκε και για αυτούς που δεν έχουν προσωπικό, ότι και αυτοί έχουν το δικαίωμα να μην επιστρέψουν το 50%. Λέγεται μια κατηγορία αρκετών συμπολιτών μας, οι οποίοι μας έστελαν και εμάς μηνύματα εδώ και έκαναν παράπονα και έλεγαν, ρε παιδιά, εγώ που άνοιξα μέσα στο 20 και δεν έχω προσωπικό. Τι κάνω, όπου εδώ βέβαια γίνεται ένα ζήτημα με το τζίρο για να γίνει σύγκριση, τζίρο, Σάντρα, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ακριβώς. Πάντως υπήρχε και ενός, γιατί η απόφαση δεν ανέφερε τι γίνεται με τις επιχειρήσεις που δεν απασχολούν προσωπικό. Διευκρινίστηκε και αυτό, ότι και αυτές οι επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα να μην επιστρέψουν το 50%. Ωραία. Λοιπόν, προχωράμε λοιπόν, Έλα Σπύρο. Τελευταία προκαταβολή, πέμπτος κύκλος, θα καταβληθεί τον Ιανουάριο αντί για τον Δεκέμβριο. Θα αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού, σύμφωνα με πληροφορίες, η βάση υπολογισμού θα είναι το τετράμινο, τζίρος του τετραμήνου Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου. Αντί για το δίμηνο δηλαδή. Αντί για το δίμηνο, σε σχέση με το αντίστοιχο τετράμινο του 2019, θα αφαιρεθεί ήδη ό,τι πήραν από την επιστρεπτέα 4. Περίπου 600-800 εκατομμύρια φύγαν από την επιστρεπτέα 4, έχουν πάει στην επιστρεπτέα 5, ενώ μένουν χωρίς βοήθημα το 2020 όσοι δεν πήραν καθόλου επιστρεπτέα 1 έως 4, δηλαδή όσοι δεν πήραν το 20 μέχρι και τον 4ο κύκλο, ουσιαστικά αυτή είναι έχασαν δηλαδή, την ευκαιρία. Μένουν στον αέρα. Αυτό βέβαια έχει ένα κίνδυνο, αν πάει με το τετράμινο, ότι κάποιοι Σεπτέμβρη και Οκτώβρη ενδεχομένως δεν είχαν μειωμένο τζίρο σχέση με πέρσι, αλλά Νοέμβρη και Δεκέμβρη θα έχουν. Άρα, κατά τη γνώμη μου, θα ήταν το καλύτερο να μείνει ο Νοέμβρης και ο Δεκέμβρης ως δίμηνο, γιατί έτσι θα πάμε σε ένα σημείο πολύ πληττόμενες επιχειρήσεις που δεν πήρανε Σεπτέμβριο-Οκτώβρη, δεν θα πάρουν ούτε για Νοέμβριο-Δεκέμβρη, γιατί θα συμπαρασύρει ο Σεπτέμβρης και ο Οκτώβρης ψηλά το τζίρο του στο 20% κατά 20%. Άρα θέλει μια προσοχή ώστε να είναι όσο μπορούν πιο πολλές επιχειρήσεις που θα μπορέσουν και πραγματικά έχουν ανάγκη να υποστηριχθούν. Δύο απορίες. Ο επιχειρηματίας που θα πάρει αυτό το δάνειο εν μέρη επιδότηση, ας πούμε ότι είναι 5.000 ευρώ, ναι. Τα 2.500 τα σπαταλά, τα δαπανά για ό,τι χρειάζεται, τα άλλα 2.500
μπορεί να τα επιστρέψει αν δεν τα χαλάσει. Δηλαδή τα γυρίσει πίσω κατευθείαν. Ναι, ανά πάσα στιγμή θα μπορεί να τα. Μπορεί να το κάνει. Άρα να έχει σαν επιδότηση τα 2.500 ευρώ, άντρα. Γιατί είναι σχεδόν άτοκο το δάνειο. Ναι. Υπάρχει λόγο να το κάνει. Θα ούτως ή άλλως έχει υποχρέωση επιστροφής του δανείου και του ποσού που θα πρέπει να επιστρέψει, προκειμένου το 50% από τον Ιανουάριο του 2022 και μετά. Όταν έχει χρονικό περιθώριο. Όταν θα κλείσει αυτός ο κύκλος επιστρεπτές προκαταβολής, θα βγει και ταυτότητα πληρωμής του ποσού που θα πρέπει να επιστρέψει. Από Ιανουάριο του 2022 ξεκινάει, θα πρέπει να εξοφληθεί σε 40 δόσεις. Φυσικά, όποιος έχει τη δυνατότητα θα μπορεί να το επιστρέψει και σε μία δόση σε λιγότερες. Ξέρετε, γιατί το ρωτώ. Θα υπάρχει σαν βεβαιωμένη οφειλή. Μέσα στο TaxisNet. Παρακαλώ. Το επιτόκιο είναι πάρα πολύ χαμηλό. Είναι, είναι? Αν θυμάμαι καλά, 0,9% είναι το επιτόκιο, είναι κάτω από το 1%. Οπότε ακριβώς. Είναι σχεδόν. Ξέρετε, γιατί το αυτό. Ρωτώ, γιατί κάποιοι φίλοι ελεύθεροι επαγγελματίες λένε, όπως μας έδωσε και το Μάρτι κάτι, γιατί δεν το έκανε και τώρα, και μας βάζει σε μια τέτοια διαδικασία δανειοδότησης. Αν κάποιος δεν θέλει να έχει και την οφειλή του δανείου, μπορεί να κρατήσει μόνο το μισό της επιδότησης, και αν το άλλο του είναι αχρίαστο, να το επιστρέψει κανονικά. Το 22 το επιστρέφει. Με αυτή την έννοια το λέω. Αν πάλι του χρειάζεται, με δεδομένο ότι είναι και πολύ χαμηλό το επιτόκιο, το κρατά και το δίνει μετά το 22, όπως είπατε. Έλα, Κώστα. Και περιμένουμε και το βοήθημα που θα πάρουν. Γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι και οικονομολόγοι. Θα το δούμε σε λίγο. ΜΑΕΔ, έτσι. Θα το δούμε σε λίγο, Κώστα, με τη βοήθεια και της κυρίας Γουμπάκου.